Γεια σας φίλες και φίλοι. Με καθαρή ματιά και απόψε εδώ μαζί σας θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για περίπου μία ώρα με ειδήσεις, θέματα και συνεντεύξεις. Ζητήματα που μας θέτετε κι εσείς από την πλευρά σας. Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα το ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά στην Σικιά Χαλκιδικής, κάτι που ταλανίζει χρόνια τους κατοίκους εκεί πέρα. Θα έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο Αθανάσιο Γιωβανούδα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Θα πάμε σε ένα ζήτημα που αφορά τους αγρότες της Χαλκιδικής και είναι η λειψιδρία, ειδικά φέτος που ήταν έντονη, για να δούμε μια πολύ σημαντική ημερίδα η οποία έχει γίνει σε συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το θέμα. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Δήμαρχος Αλμοπίας, ο κύριος Νικόλαος Παρούτογλου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Αλμοπίας, τον κύριο Νικόλαο Παρούτογλου, το Δήμο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στο νομό της Πέλας. Κύριε Παρούτογλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο μεγαλύτερος στο νομό της Πέλας και ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, έτσι. Σημαντικό. Σε έκταση είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Αυτό σημαίνει πολλές υποχρεώσεις, Δήμαρχε, αυτό καταλαβαίνω. Άρα πολλές υποχρεώσεις και στις περισσότερες χωρίς πόρους για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε, θα ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια, γιατί είχατε επαιτειακές εκδηλώσεις στο Δήμο σας πριν από μερικές μέρες. Να πούμε και δύο λόγια για τι ακριβώς έγινε εκεί. Γενικότερα, φέτος το πολιτιστικό αποτύπωμα που προσπαθούμε να αφήσουμε στο Δήμο είναι μεγαλύτερο, καλύτερο από πριν. Επενδύουμε δηλαδή γενικότερα στον πολιτισμό. Βέβαια, 4 Νοέμβρη χθες είχαμε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης, 112 χρόνια. Και είχαμε και την τιμή μάλιστα να μας επισκεφθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρακολούθησε την παρέλαση. Μια άκρως τιμητική έτσι για αρχηγό κόμματος επίσκεψη. Οπότε όλοι ικανοποιημένοι και νομίζω ότι και το γενικότερο κλίμα, ο γενικότερος απόϊχος ήταν πολύ θετικός για την παρέλαση και για την εκδήλωση γενικότερα. Πολύ ωραία. Βέβαια, έχει κλείσει ένας χρόνος από τις καινούργιες διοίκησης αυτής στο Δήμο σας, της οποίας αυτή τη στιγμή ηγείστε. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες ήταν οι προτεραιότητες που δώσατε. Τι κάνατε αυτό το χρόνο, κύριε Παρούτογλου? Το ακούω τακτικά αυτό τελευταία, μπορώ να πω. Ναι, δεν έχει βέβαια κλείσει ακόμα. Στο κλείσιμο πάντα γίνεται αυτό. Πρέπει να ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει κλείσει ένας χρόνος λοιπόν από τις εκλογές, όχι όμως ένας χρόνος ακόμη θητείας. Ναι. Είναι κάτι σημαντικό, θα μου πει κάποιος, είναι ούτε 2 μήνες ακόμη να παραμένουν, αλλά είναι ένας πάρα πολύ έτσι ικανοποιητικός χρόνος για να μπορέσει να ξεδιπλώσει πράγματα τα οποία υπήρχαν στο. Ναι, γιατί η ανάληψη καθηκόντων έγινε με το νέο έτος. Έτσι. Άρα οι πρώτες προτεραιότητες, γιατί τα έχουμε ξαναπεί εμείς, Σουζάννα, σε αυτή την εκπομπή. Ήταν το πρώτο κομμάτι να λύσουμε τα αρκετά μεγάλα προβλήματα οικονομικά που είχε ο Δήμος. Το καταφέραμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με κάποιες αναπροσαρμογές τελών, συνάρδευση στα δημοτικά τέλη, για να μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το Δήμο για την επόμενη χρονιά να μπορέσει να ανταποκριθεί έτσι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις υποχρεώσεις που έχει, που αφορά την καθαριότητα, που αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, το πράσινο, όλο αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και θέλουν όλοι οι πολίτες και είναι πάρα πολύ λογικό. Βήματα που κάναμε λοιπόν εδώ. Εφαρμόσαμε ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας σε ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου, με την προοπτική τα επόμενα χρόνια να πάει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή σε ιδιότητα. Η εικόνα έτσι ήδη μας δικαιώνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, σίγουρα. Ένα δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπε, ήταν ο ηλεκτροφωτισμός. Περάσαμε τελευταία από το Δημοτικό Συμβούλιο την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών με σώματα LED. Είναι κάτι που έχουν κάνει αρκετοί δήμοι στη χώρα. Εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε το τελειώνουμε. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, έτσι. Γιατί το κόστος πλέον των δήμων στην ενέργεια είναι μεγάλο και όλοι οι δήμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με αυτό. Πολύπλευρο ζήτημα. Απ' τη μία, λοιπόν, έχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας που θα πετύχουμε, που είναι για το δικό μας Δήμο περίπου 350.000 το χρόνο σε πραγματικά νούμερα. Από την άλλη, όμως, βλέπω δήμοι που δεν κινήθηκαν γρήγορα σε αναπροσαρμογές τελών. Το λίπος του προϋπολογισμού που λέμε, δηλαδή το πλεόνασμα του προϋπολογισμού τους, το έχει φάει αύξηση του κόστου ενέργειας. Και το πολύ έτσι κακό σενάριο είναι ότι ίσως συνεχιστεί. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους τους Δήμους. Αν έρθει τώρα
σε αυτό το μεγάλο κόστος ενέργειας και προσθεθεί οι πολύ αυξημένες εισφορές προς το φως, προς το φορέα, δηλαδή διαχείριση απορριμμάτων, καταλαβαίνετε ότι οι Δήμοι κινδυνεύουν να την άξουν, να την αυτούν οι προϋπολογισμοί Δήμων στον αέρα. Εμείς θεωρώ ότι βάλαμε τις βάσεις για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο κοντινό μέλλον. Το μακρινό μέλλον δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και θα εξαρτηθεί νομίζω και από εξωγενείς παράγοντες. Σήμερα όμως αυτό μπορώ να διαβεβαιώσω τους πολίτες, τους ιδιμώτες μας, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αγωνία ως προς αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, στο θέμα της καθαριότητας θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Είχαμε συζητήσει από την πρώτη φορά και είχατε πει ότι η λύση είναι να μπει ιδιώτης. Θα ήθελα να μου πείτε, όλο και περισσότεροι Δήμοι βλέπουμε ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, από τον ιδιώτη στον αναλάβει ο Δήμος αυτή την ενέργεια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει προσωπικό, θα πρέπει να έχει εξοπλισμό, θα πρέπει να έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στοιχειοθετούν μια τέτοια κατάσταση, ώστε να ολοκληρώνεται σωστά το έργο της αποκομιδής. Και εδώ το θέμα είναι πολύπλευρο. Προσπαθούμε λοιπόν, Ζουζάννα μου, μέσα σε λίγα λεπτά, είτε από τα Δημοτικά Συμβούλια είτε από μια συνέντευξη, να εξηγήσουμε στον κόσμο τους λόγους που μας οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση ή σε μια παρενθερή απόφαση. Και πρέπει να σου πω εδώ ότι εμείς για να το κατανοήσουμε ως διοίκηση, που έχουμε και όλα τα στοιχεία και ασχολούμαστε καθημερινά με αυτό, θα είχαμε αρκετούς μήνες. Άρα δεν έχω την απέτηση από τον κόσμο προφανώς να το καταλάβει μέσα σε λίγα λεπτά. Νομίζω όμως ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Γιατί οδηγούμαστε όμως σε μια τέτοια απόφαση. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Από τη μία έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους ελάχιστους πόρους που έχουμε σε αυτούς τους τομείς. Γιατί έρχεται το κράτος και σου λέει ότι, κύριε Δήμαρχε, η καθαριότητα είναι ανταποδοτική. Άρα, για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα εκεί, θα πρέπει να επιβαρύνεις τους πολίτες. Αντέχουν όμως οι πολίτες μια τόσο μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με πριν? Είναι μονόδρομος. Πάμε το δεύτερο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εκεί είναι το κομβικό. Είναι μείωση προσωπικού. Δηλαδή, από το 2010 οι Δήμοι έχουν μπει σε μια διαδικασία να μην μπορούν να κάνουν προσλήψεις. Από την άλλη, όμως, η αποκομιδή και η καθαριότητα να είναι αμήλικτη, η καθημερινότητα δεν περιμένει. Πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Και μέσα σε αυτή τη δεκαετία έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού, πάρα πολλούς υπαλλήλους δηλαδή, οι οποίοι βγαίνουν σύνταξη. Βγήκαν και θα βγουν άλλοι τόσοι τα επόμενα 2-3 χρόνια. Πώς λοιπόν προετοιμάζεις το Δήμο για κάτι τέτοιο, ή περιμένεις στοικά να βγουν κάποιες προκηρύξεις όταν θα αποφασίσει το κεντρικό κράτος όμως? Άρα να μην προετοιμαστείς κατάλληλα ή να πας να αντιμετωπίσεις το ζήτημα, το μεγάλο αυτό πρόβλημα, με έκταξη προσλήψης προσωπικού, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι και το πλέον αποδοτικό και συνάμα κοστίζει κιόλας, δεν είναι τζάμπα. Και το τρίτο ήταν να πας στην ιδιωτικοποίηση. Τι κάναμε τώρα εμείς? Επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα και είδαμε κόστος ωφέλεια με σημερινά δεδομένα, πήγαμε και κάναμε μια απευθείας ανάθεση σε έναν ιδιώτη για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά για 2 μήνες. Τι θέλαμε να πετύχουμε? Θέλαμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τι είναι αυτό που σκεφτόμαστε λάθος, τι είναι αυτό που μπορεί να μην είδαμε και τελικά αν αυτό που κάναμε αρέσει στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτά τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την ενέργεια μας δικαιώνουν απόλυτα και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να πάμε στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής. Κάποιοι θα ρωτήσουν για το κόστος. Ναι. Αυτό είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει συνήθως, να δουν το πόσο κοστίζει το μάρμαρο σε αυτή την περίπτωση και πόσο θα κόστιζε αν. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές στην τελική, αν τα συγκρίνουμε. Αυτό καταλαβαίνω από τους περισσότερους Δήμους οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και θα προσπαθήσω να το κάνω πάρα πολύ κατανοητό. Κάποια στιγμή θέλαμε με μια φρασιολογία, με μια ρητορική, να πείσουμε τον κόσμο πόσο θα ήταν το κόστος, μάλλον πόσο είναι το κόστος σήμερα, με αυτή την εικόνα που βλέπουμε όλοι στην καθαριότητα, και πόσο θα έπρεπε να είναι αν συνέχιζε ο Δήμος να την αντιμετωπίζει με δημοτικούς δηλαδή υπαλλήλους, αλλά και όλες οι άλλες παροχές που θα έρχονται, που επιβάλλονται, αν όμως είχαμε τον ιδανικό αριθμό προσωπικού. Η διαφορά δεν είναι καθόλου μεγάλη, είναι σχεδόν στα ίδια χρήματα. Θα σας πω μάλλον ποια είναι. Είναι ένα μικρό εργολαβικό όφελος που άλλος εργολάβος και ένα κέρδος θα έρθει να δουλέψει, το οποίο εστιάζεται περίπου στο 6 με 7%. Άρα δεν είναι πολύ. Εκείνο όμως που είναι ένα μεγαλύτερο κόστος και δεν αντιμετωπίζεται εύκολα είναι στη μισή σύμβαση, στη μισή μελέτη δηλαδή, επιβάρηση με το ΦΠΑ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το προσωπικό όταν αμείβεται από το Δήμο, το κόστος αυτό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Άρα δηλαδή πάμε να μεγιστοποιήσουμε
το αποτέλεσμα για το Δημότη με μία επιβάρηση για το δικό μας Δήμο ίσως λιγότερο από 50.000. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα συνολικό υπολογισμό καθαριότητας του 1,5 εκατομμυρίου, οι 50.000 παραπάνω για να πάρεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα δεν είναι καμία διαφορά που κοστίζει και στοιχίζει. Ναι, κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Είναι αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο στα έργα υποδομής και να συζητήσουμε λιγάκι για το θέμα της αλλαγής δικτύου στην πρωτεύουσα, στην έδρα του Δήμου, στην Αριδαία, Δήμαρχε. Έχετε παράπονο από κατοίκους? Όχι, δεν έχω παράπονο. Αλλά τα δίκτυα, επειδή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος δεν έχουν αλλάξει, είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής. Τώρα, το αν έχετε θέματα, δεν το γνωρίζω εκεί πέρα. Σημασία έχει ότι αλλάζει το δίκτυο για μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι με κάθε έργο προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν επιπτώσεις, οι οποίες είναι και ακαθόριστες πολλές φορές και μη προβλέψιμες. Και πάντοτε χρειάζεται η υπομονή του κόσμου για να τα δεχτεί και να αφομοιώσει τη νέα κατάσταση. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά το έργα υποδομής, έχουν ξεκινήσει αρκετά που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη θητεία. Αρκετά και εμείς εντάξαμε, όχι βέβαια πάρα πολλά από πλευράς χρημάτων προϋπολογισμού, γιατί δυστυχώς δεν ανοίξαμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Παρόλα αυτά, ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο έχει ανοίξει, το έχουμε εκμεταλλευτεί στο ακέραιο. Όσον αφορά τώρα το δίκτυο ύδρευσης, ένα έργο που έχει ξεκινήσει μελέτη το 2017, αν θυμάμαι καλά. Μόλις πριν λίγες μέρες, αρχές Οκτώβρη, ξεκίνησε η κατασκευή του. Αρχικά με κάποια προβληματάκια, διότι το παλιό δίκτυο ύδρευσης δεν ήταν χαρτογραφημένο. Άλλωστε, είναι δίκτυα που έχουν φτιαχτεί, που έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60 και του 70. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία τότε. Και δημιουργούνται καθημερινά προβληματάκια, όπως να σπάει το δίκτυο, να κόβει το νερό στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ένα έργο πνοής, έτσι, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Θέλει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ορίζοντας σήμερα, με σημερινά δεδομένα, πλην εξαιρετικό προόπτου, είναι το καλοκαίρι του 26. Άρα νομίζω ότι πρέπει να συστήσουμε στον κόσμο να κάνει υπομονή, γιατί πλέον θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα και έλλειψη υδρείας, γιατί το παλιό δίκτυο είχε τα τρομερά προβλήματα που υπήρχαν. Φαντάζομαι ότι θα είχατε και πολλές διαρροές, έτσι, με ένα τέτοιο παλαιωμένο δίκτυο από την εποχή αυτή που μου λέτε τώρα, από το 60 μέχρι σήμερα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι οι διαρροές. Καταλαβαίνετε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης στα παλιά τα δίκτυα, και νομίζω αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις, είναι ότι τα παλιά τα δίκτυα δεν είχαν τομείς. Που σημαίνει ότι όταν γινόταν μια βλάβη, έμενε από νερό όλη η πόλη. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσουμε στη νέα εποχή και να πάμε σε νέες τεχνολογίες. Αυτό κάνουμε τώρα. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει. Ναι, έτσι, ναι. Θα μας δικαιώσει. Είναι και θέμα το οποίο αφορά την υγεία των πολιτών. Έτσι, σημαντικό. Γιατί αυτά τα πράγματα. Το βασικότερο είναι αυτό. Από εκεί ξεκινάμε, από την υγεία των πολιτών. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, είχαμε συζητήσει γενικότερα και την πρώτη φορά έτσι που τα είπαμε, που ήταν στην αρχή της θητείας σας, πώς θα λειτουργήσετε σε σχέση με το θέμα που αφορά την επισκεψιμότητα στο Δήμο σας. Έχετε στο όριο του Δήμου σας ένα πολύ σημαντικό τομέα, θα έλεγα, που είναι τα Λουτρά, τα οποία είναι πόλος έλξης όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και ξένων επισκεπτών και ιδιαίτερα και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις πάνω σε αυτό? Θα σας πω. Τα Λουτρά ήταν και εξακολουθούν να είναι ένα βαρχίδα της ανάπτυξης, έτσι, λόγω του κόσμου, της μερίδας αυτής που προσελκύουν. Και πράγματι έχουν αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα. Τα ερωτήματα εδώ που τίθενταν από την αρχή ήταν πώς θέλουμε να αναπτύξουμε τα Λουτρά, ποιο είναι το μοντέλο αυτό που θα πρέπει να ασκήσει τη διοίκηση, τι επενδύσεις πρέπει να γίνουν και τέλος να καταλήξουμε σε ποια target group πρέπει να απευθυνθούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε κατά κάποιο τρόπο τη σύνθεση. Απαντήθηκαν όλα. Αρχικά αλλάξαμε τον τρόπο διοίκησης. Διευθυντής που μέχρι τώρα έμπαινε με άλλα κριτήρια, πλέον επιλέξαμε τεχνοκράτη, που σημαίνει ότι ασχολήθηκε με τα πραγματικά, με τα ουσιαστικά προβλήματα της επιχείρησης και μπήκαν σε μια πολύ στέρεη βάση για να λυθούν. Κοντεύουμε δηλαδή σιγά σιγά να λύσουμε πάρα πολλά από αυτά. Για καλή μας τύχη, γιατί δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, άνοιξε ένα πρόγραμμα επιχορήγησης από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και υποβάλαμε πρόταση, παρόλο που τα περιθώρια ήταν πάρα πολύ ασφυκτικά. Η πρόταση αφορά
τη χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων στην επιχείρηση, για να μπορέσουμε να αναπλάσουμε όλο το περιβάλλον, τα χώρο. Όποιοι έχουν έρθει, νομίζω καταλαβαίνουν τι εννοώ. Με φώτα, με ωραία εικόνα, με δρόμους, με πλακόστροτα. Θα κάνουμε ανακαίνιση σε όλους τους χώρους όπου σήμερα εκμεταλλευόμαστε. Άρα αυτό σημαίνει ότι πολύ καλύτερη ποιότητα, πολύ καλύτερη εικόνα, και τι θέλουμε, και σεβόμαστε έτσι όλους τους επισκέπτες αλλά και τους πολίτες του Δήμου μας. Και το τελευταίο και κυριότερο που θα γίνει αφού ολοκληρωθεί έτσι αυτή η επένδυση, είναι να πάμε σε μια πολύ μεγάλη επένδυση προβολής σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό κατά περίπτωση, όπου στην ουσία θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο στραβό και να ακούγεται. Γιατί αν το δούμε λίγο κοινικά, πού θα καταλήξουμε? Ότι όταν περιστρέφεται ο πελάτης σου, έτσι, ο επισκέπτης σου, μέσα από την ίδια δεξαμενή πάντοτε, κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση από τη μία και από την άλλη και εσύ να επενδύσεις μέσα ώστε αυτός που θέλει να ξαναέρθει δεύτερη και τρίτη φορά να έχει κάτι διαφορετικό να βλέπει. Νομίζω ότι πάει καλά. Αν δηλαδή, και απευθύνομαι σε όλους αυτούς που έχουν την εικόνα της Μητρόπολης αλλά και σε αυτούς που δεν την έχουν, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δουν κάτι πολύ θεαματικό εκεί πάνω, και πλέον αυτό που λέμε σήμερα ότι τα Λουτρά είναι ναυαρχίδα ανάπτυξης του Δήμου θα είναι και ουσιαστικό, δεν είναι και ρεαλιστικό. Και νομίζω ότι θα πρωτοπορήσουμε έτσι και σε άλλο τρόπο, γενικότερα στη χώρα, γιατί θεωρώ ότι θα κάνουμε τη διαφορά. Σε μια διαδικασία και στην Ελλάδα να σκεφτούμε πώς θα λειτουργήσουμε γενικότερα γύρω από την πολιτική προστασία και την οχύρωση των περιοχών μας. Εσείς προβλήματα αντίστοιχα έχετε στην περιοχή, γιατί είμαστε εν ώψη του χειμώνα και βλέπω ότι το θέμα συζήτησης, ακόμη και στην περιφέρεια, είναι αυτό. Απασχολεί τους κατοίκους σε κάθε περιοχή πλέον. Ίσως είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα γενικότερα το κομμάτι της πολιτικής προστασίας που έχουν αντιμετωπίσει οι Δήμοι μετά την καθημερινότητα, την καθαριότητα δηλαδή που αναπτύξαμε. Και το κακό είναι ότι είμαστε πάρα πολύ απροετοίμαστοι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε ότι ο τομέας πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο μόλις πριν από ένα χρόνο αναβαθμίστηκε και πρωτήτερα δεν υπήρχε στην ουσία. Έτσι. Υπήρχε, αν σκεφτούμε, τώρα έγινε Υπουργείο, ενώ στην Αθήνα κατέβαινε και υπήρχε ένα γραφείο πολιτικής προστασίας, το οποίο δεν ξέραμε και πού βρίσκεται περισσότεροι Δήμοι. Τώρα μπαίνουμε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη εποχή. Όμως, για να μπορέσουν οι Δήμοι να θωρακιστούν από πλευράς προστασίας, είτε λέγεται την πλημμυρική, είτε σεισμική, είτε πλευράς πυρκαγιών, χρειάζονται χρήματα. Και τα χρήματα είναι πολλά. Αυτό που έχω τονίσει σε πάρα πολλές ομιλίες μου και θα το κάνω και μεθαύριο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Ρόδο, είναι ότι θα πρέπει να γίνουν με πολύ συντονισμένες προσπάθειες και με εξειδικευμένο προσωπικό τοπικά σχέδια δράσης. Κάθε Δήμος έχει δικά του χαρακτηριστικά. Και το κακό είναι ότι οι περισσότεροι Δήμοι σε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που βγαίνουν, είτε αφορούν πολιτική προστασία είτε όχι, τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Μπορεί δηλαδή αυτή η πρόταση που καταθέτει ένας Δήμος να μην είναι μια πραγματική ανάγκη ή να είναι πολύ πίσω στην ιεραρχία από τις ανάγκες που υπάρχουν γενικότερα και καταθέτει μια πρόταση απλά και μόνο για να μην μενθεί έτσι ο Δήμαρχος ή η διοίκηση συνολικά από την αντιπολίτευση. Οι ανάγκες όμως είναι διαφορετικές. Άρα, αν γίνουν τοπικά σχέδια δράσης, εισακουστούν και κοστολογηθούν, εκεί θα πρέπει πλέον να βγουν προγράμματα που θα θωρακίσουν τους Δήμους και νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά τώρα το δικό μας Δήμο, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ έτσι ισχυρό φαινόμενο πλημμυρών τον Ιανουάριο του 2023. Ακόμη δεν μπορούμε να τελειώσουμε τις επιπτώσεις που άφησε. Μόλις πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή, και αυτό είδα ότι ακόμη και οι κάτοικοι δεν έχουν αποζημιωθεί στο σύνολό τους. Πριν αυτό. Από λίγες μέρες. Υπήρχαν τρομερά γραφειοκρατικά προβλήματα μέχρι πριν λίγο καιρό. Εμείς από την πλευρά μας, στο κομμάτι που μας αναλογεί, έχουμε κάνει ένα εκτεταμένο. Έχουμε κάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικές για να θωρακίσουμε κυρίως την πόλη. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως σας είπα, ότι τα χρήματα ποτέ δεν επαρκούν. Απ' την άλλη, οι ευθύνες της περιφέρειας είναι τεράστιες στο κομμάτι των πιο μεγάλων ποταμών και όχι των ρεμάτων που εμπλεκόμαστε εμείς. Γιατί αν δούμε, είναι σχεδόν όλα ακαθάριστα. Δέντρα μέσα σε πολύ μεγάλη έτσι, έκταση, όπου αν γίνει κάτι ακραίο, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά. Και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα έχουμε ανοίξει έναν διάβολο επικοινωνίας με την περιφέρεια Θεσσαλονίκης αλλά και της Έβεζας, την περιφερειακή ενότητα,
και τους λέμε μάλιστα να συμβάλλουν όπου χρειάζεται. Αρκεί να μας πούν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί καθ' Έλληνα αρμόδιοι είναι αυτοί. Εύχομαι να μην γίνει κάτι ακραίο όπως στη Βαλένθια, γιατί δυστυχώς, και νομίζω ότι πολλοί έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες για αυτό το θέμα, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στην ΚΕΔ, Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε σε ποια θέματα εσείς θέλετε να εστιάσετε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα είναι ουσιαστική για τους Δήμους της χώρας, γιατί εκεί καταθέτετε όλες τις προτάσεις σας για θέματα τα οποία θέλετε να λυθούν σε σχέση με τους Δήμους και τη λειτουργία τους. Σουζάνα μου, εγώ εστιάζω πάντοτε στο θέμα το οικονομικό. Είναι και η δουλειά μου, λογιστής στο επάγγελμα μου, οικονομολόγος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αν οι Δήμοι δεν μπορέσουν να λύσουν το οικονομικό ζήτημα, δεν μπορούν να λύσουν κανένα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα υπολειτουργούν. Άρα το πρώτο θέμα είναι το να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις και από το κεντρικό κράτος, η ΚΑΠ που λέμε, προς τους Δήμους, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ούτε στα βασικότερα, οι περισσότεροι Δήμοι. Το δεύτερο θέμα είναι η πολιτική προστασία, όπως σας προανέφερα και κάναμε την κουβέντα, για το πώς πρέπει δηλαδή να χτίζονται οι βάσεις για να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για ένα πολύ σωστό και ουσιαστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων. Και το τελευταίο που θέλω να αναφερθώ σίγουρα είναι το πρόβλημα των ΔΕΙΑ, που θα είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς των Δήμων μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου. Εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε δύο πράγματα, να πούμε δύο λόγια. Το βασικό σχέδιο σήμερα, έτσι πως θα βγει στη διαβούλευση, λέει το εξής, ότι το κεντρικό κράτος θα πληρώσει το 70% των οφειλών, σύν ότι άλλες οφειλές υπάρχουν, θα τα αναλάβουν οι Δήμοι. Αν δηλαδή δούμε τώρα τη δική μας ΔΕΙΑ, τη ΔΕΙΑ Αλμοπίας, αυτό που θα μείνει απλήρωτο θα είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και αυτό θα πρέπει να το εντάξει ο Δήμος στον προϋπολογισμό του. Και απευθείας, παράλληλα, θα έχει χάσει και το περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΙΑ που θα μπορούσε μέσα από μια άλλη τιμολογιακή πολιτική να τα απεξέλθει. Άρα δηλαδή ο κίνδυνος που θα διατρέξουν οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας θα είναι τεράστιος. Και με τρομάζει, ειλικρινά το λέω, με τρομάζει, όσο υπερβολικό και να ακούγεται, πώς γίνεται το κράτος, το κεντρικό, υπουργοί, πρωθυπουργός, σε αυτό να συμφωνούν. Δεν μπορεί από τη μία δηλαδή να λέμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η κορονίδα, είναι το νούμερο ένα παράγοντας τοπικής ανάπτυξης, και από την άλλη να θέλουμε να δημιουργούμε συνέχεια προβλήματα και να επιβαρύνουμε συνεχώς τους προϋπολογισμούς του Δήμου. Κατ' επέκταση δηλαδή τι μας λένε, αν δεν σε αυξήσει τελών κάθε χρόνο, ποιος θα τα πληρώσει? Ο ίδιος δεν είναι ο φορολογούμενος που θα πληρώσει τα τέλη με αυτόν που πληρώνει τις φορές ο κράτος. Γενικότερα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε όταν ξεκίνησε αυτό ότι δεν θα γίνει αύξηση στο νερό. Πολύ βασικό, έτσι. Αλλά κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Και ποιος τα 4 εκατομμύρια που μου λέτε είναι πάρα πολλά για ένα Δήμο. Ακριβώς. Άρα μία λύση θα ήταν, αφού μπαίνουν σε αυτή τη λογική, να πληρωθούν όλα τα χρέη των ΔΕΙΑ, που είναι 250 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, συνολικά είναι οι οφειλές προς τη ΔΕΗ. 380 είναι στο σύνολο, μιλάμε για ακόμα 130 εκατομμύρια. Να πληρωθούν όλα και ας παρακρατώνται από τους ΚΑΠ των Δήμων σε ορίζοντα 30 ετίας. Αυτό θα έχει λογική. Το άλλο δεν έχει λογική. Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Μα δεν θα μπορούμε την επόμενη μέρα να λειτουργήσουμε. Γιατί σε αυτό, αν συνυπολογίσουμε και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα τη τοπική αυτοδιοίκηση, που και εκείνα πρέπει να σωματωθούν με κάποιο τρόπο οι οφειλές των σχολείων δηλαδή. Στον προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε ότι ο ορίζοντας δεν είναι καθόλου ευδίωμα. Καθόλου ευνοϊκός, και ελπίζω να υπάρχουν δίκαια όρια για να σας ακούσουν. Εμείς θα τα πούμε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Είναι να τα πούμε και να τα πούμε με ένα συγκροτημένο τρόπο. Δεν πάμε να λαϊκίσουμε. Ποτέ δεν ήμασταν, δεν θέλαμε αυτόν τον ρόλο. Πάμε όμως ουσιαστικά και να αναδείξουμε το πρόβλημα, να το περιγράψουμε και να προτείνουμε και τις λύσεις. Αρκεί να θέλουν πράγματι. Όχι να δώσουν ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο. Αυτόν τον ρόλο να θέλουν να τον υποστηρίξουν και να τον ακολουθήσουν. Εδώ είναι και το κλειδί, νομίζω. Να κλείσουμε με ένα πιο ευχάριστο τρόπο, να μπούμε στις δράσεις πολιτιστικές που βλέπω ότι κινήσατε μέσα στο Δήμο, γιατί είχατε πει ότι σε αυτό το κομμάτι θα επενδύσετε, γιατί το θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για το Δήμο και για την περιοχή σας. Είδα ότι ξεκινήσατε φεστιβάλ. Πέστε μου τι ακριβώς. Πού στράφηκε ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση? Θα προσπαθήσω να σας το πω εντάξει, όσο το δυνατόν συντομότερα. Καταρχάς, είμαστε ένας Δήμος με 42 χωριά. 30 κοινότητες, το κάθε χωριό έχει ένα δικό του σύλλογο. Οι περισσότεροι, πολύ δραστήριοι, αν όχι όλοι.
Έχουμε φτάσει σημείο να έχουμε πάνω από 70 με 80 εκδηλώσεις το χρόνο. Σαν πανηγύρια δηλαδή, έτσι, που σημαίνει ότι υπάρχει από μόνο του το πολιτιστικό αυτό αποτύπωμα. Από την άλλη, εμείς τι θέλαμε να κάνουμε? Θέλαμε να πάμε σε 3-4 δράσεις μέσα στον χρόνο, οι οποίοι θα γίνουν θεσμός. Δηλαδή να μπορούμε να το, και να το προβάλλουμε προς τα έξω πολύ σωστά, να έχει διάρκεια πέραν της μία μέρας, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης στα Λουτρά να βρίσκει μία διέξοδο και στην πόλη, γιατί ένα μεγάλο παράπονο γενικότερα των επισκεπτών ήταν αυτό. Άρα τι κάναμε, καθιερώσαμε το καρναβάλι που δεν γινόταν για αρκετά χρόνια στο Δήμο και νομίζω με μεγάλη επιτυχία και θα το συνεχίσουμε, ήδη ξεκινήσαμε την κουβέντα. Μαζέψαμε αρκετές εκδηλώσεις που γίνονταν μεμονωμένα και δεν προσέφεραν στο τέλος, αν δεν εξυπηρετούσαν δηλαδή το σκοπό τους. Το μαζέψαμε σε ένα διήμερο, εμείς επιδιώκαμε τριήμερο, δεν θέλανε, ήταν το φεστιβάλ, το οποίο επίσης τέφυγε κατά γενική ομολογία, έτσι αυτό θέλω να πω, με επιτυχία. Και τώρα πάμε να κλείσουμε τη χρονιά με μια σειρά από χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Έτσι, με μια συναυλία, ίσως. Το ίσως το βάζω γιατί τώρα είμαστε στη φάση που συγκροτούμε το σχέδιο. Με μια συναυλία, λοιπόν, ίσως κατά τη μέρα που θα ανάψει το δέντρο στην πλατεία. 7 με 8 Δεκεμβρίου που αναγνωριζόμαστε. Δύο μικρές δράσεις για τα παιδιά, δύο διαφορετικές ημέρες που νομίζω το δικαιούνται. Θα δώσουμε ένα πολύ ισχυρό ρόλο στους συλλόγους, γενικά του γενικότερα του τοπικού, τη μία μέρα από αυτές να δραστηριοποιηθούν αυτοί και αυτοί να καθορίσουν στην ουσία τις εξελίξεις εκείνη την ημέρα. Και θα κλείσουμε μάλλον με μία επίσης συναυλία, έτσι, πολύ ωραία, κατά τη μέρα αλλαγής του χρόνου. Ούτε αυτό είχε γίνει σε αυτό το Δήμο. Και εκτός όλων αυτών, για να μην αδικήσω και τον αρμόδιο τη Δήμαρχο του Πολιτισμού, που πράγματι είναι γνώση του αντικειμένου, πολλές δράσεις, πολλές εκδηλώσεις εμβόλυμα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες στο ανοιχτό θέατρο στο Δασάκι, που νομίζω ότι οι περισσότερες ήταν πετυχημένες και δείχνουμε πράγματι ότι αυτό που λέμε το νου. Εκεί μέσα το Δεκέμβριο θα τα ξαναπούμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ξανά τις ημερομηνίες που είπατε και τις δράσεις πολιτιστικές, να είναι έτσι πιο φρέσκες. Είναι το διάστημα που όλοι οι Δήμοι κάτι διοργανώνουν και χαίρομαι πάρα πολύ που δραστηριοποιήσετε εσείς σε αυτό το κομμάτι. Και τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που περιμένουν όχι μόνο οι μικροί φίλοι, αλλά και οι μεγάλοι. Οπότε, ό,τι κάνουν οι Δήμοι έχει συμμετοχή και έχει και αποδοχή από τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τον χρόνο που μας τα διαθέσατε. Τα Χριστούγεννα, νομίζω όμως, Ζάνα μου, τα Χριστούγεννα νομίζω ότι είναι ένα διάστημα έτσι που όλοι νιώθουμε καλύτερα. Από μόνη του δηλαδή, από μόνη της δηλαδή αυτή η γιορτή, έτσι μας δίνει μια άλλη διάθεση. Και ο λόγος που επιμένω πάρα πολύ και επιμένουμε γενικότερα ως διοίκηση να κάνουμε τις δύο συναυλίες και στο άνομα του δέντρου, αλλά κυρίως στην αλλαγή του χρόνου, είναι όχι μόνο για όλες εμάς που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση οπουδήποτε, είναι και για ανθρώπους που σήμερα δεν έχουν κανέναν. Να βρουν μία διέξοδο, ας πούμε, να πάνε να διασκεδάσουν κάπου με ανθρώπους, με συνανθρώπους και να νιώσουν και αυτοί καλύτερα. Νομίζω ότι δικαιούται. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, που είναι το νερό. Αρχικά είπα ότι αφορά τους αγρότες, δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά όλους μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συζητήθηκε στην ημερίδα, την πολύ σημαντική ημερίδα, αυτή που διοργάνωσε ο Δήμος Πολυγύρου σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής. Ο λόγος της σημερινής ημερίδας και σε τι αφορά? Μιας και στην Χαλκιδική ένα από τα κύρια ζητήματα που μας απασχολεί τα τελευταία έτη είναι η διαχείριση του νερού, πήραμε την πρωτοβουλία ως Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και διοργανώσαμε αυτή την ημερίδα, φέρνοντας έγκριτους επιστήμονες, καθηγητές από το ΑΠΙΘΙΤΑ αλλά και από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Διεύθυνσης Υδάτων, ώστε να ανοίξουμε τη συζήτηση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη διαχείριση του νερού στη Χαλκιδική, εστιάζοντας βέβαια σε αυτή την πρώτη θεματική ημερίδα τη διαχείριση και την εξοικονόμηση του ύδατος στον τομέα της γεωργίας. Από αυτά τα οποία συζητήθηκαν, ποια είναι αφικτά τα οποία μπορείτε εσείς άμεσα να τα βάλετε σε τροχιά υλοποίησης για να μπορέσουμε έτσι να εξοικονομήσουμε νερό? Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά.
Εδώ θα πρέπει συλλογικά όλοι μαζί και η περιφέρεια και οι Δήμοι από την πλευρά τους όσον αφορά τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δήμων αλλά και με τη συνδρομή της περιφέρειας να εξοικονομήσουν από τις απώλειες που έχουν σήμερα νερό, να χρησιμοποιηθούν συστήματα τηλεμετρίας και πιο εξειδικευμένης διαχείρισης του νερού που πάει προς άρδευση. Θα ανοίξει βέβαια η συζήτηση για την έβρεση πόρων για να χρησιμοποιηθούν τα νερά των βιολογικών καθαρισμών, των αστικών λιμάτων και αυτά προς τη γεωργία. Και βέβαια η παρότρινση είναι προς τους γεωργούς της συγκεκριμένης ημερίδας, ώστε να αξιοποιηθούν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά για την άρδευση με την γεωργία ακριβίας, για την ελληματική άρδευση και με άλλες σύγχρονες μεθόδους, αλλά και καλές πρακτικές στην γεωργία, όπως είναι η εδαφοκάλυψη των καλλιεργειών, η χρήση ουσιών που συγκρατούν υγρασία στην κόμη των ελαιοδένδρων, όπως είναι ο ζεόλιθος, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά όλοι μαζί να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο για τη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, προσπαθήσει ο Δήμος Πονηγύρου, ο Δήμος Προβοτίδας, να φτιάξει και να ενισχύσει το αρδευτικό δίκτυο που έχει στα Σύλλατα ή στις Καλύβες, αν καταφέρετε να κάνετε, κάτι που φώναζα εδώ και 15 χρόνια. Αφήσαμε δηλαδή την κατάσταση κάτω να τυχνώσει, να εφαλμυρίσει όλη η ζώνη, ενώ θα μπορούσε να γίνει ένα συνολικό δίκτυο από πάνω και να καλύψει την περιοχή εδώ, να κλείσουν οι γεωτρήσεις. Καταστρέψαμε δηλαδή τον υπόγειο φορέα, απομειώνοντας τον λιγό νερό που κατέρευνε από τον λίγο. Αν λοιπόν να ανατρέψει μια κατάσταση και να στήσει ένα συνολικό δίκτυο εκεί, όταν μέσα στον χώρο τον οποίο θα ζητήσεις, ας πούμε, να πάρεις τα δικαιώματα και την ευθύνη να καλύψεις ανάγκες σου, θα πρέπει να κλείσεις 50 και 100 γεωτρήσεις ιδιωτικές, τις οποίες, ας πούμε, με συνένεση του Δήμου, δίναμε και εμείς άδεια, συνένεση του Δήμου ενώ λέγατε εσείς, εγώ δεν μπορώ να το καλύψω, δεν έχει δίκτυο, δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο, και εμείς του δίναμε στα τόσα χρόνια άδειες εκτέλεσης έργου, δαπάνες για τον ιδιώτη, όμοιρο σήμερα από αυτά που αναφέρθηκαν ήδη από την αναγκαιότητα να παραμείνει σε ένα προϊόν το οποίο είναι εξαγωγικό, είναι παραγωγικό, φέρει έσοδα. Ποιο είναι το θέμα το οποίο θίξατε σήμερα? Σήμερα προσπάθησα να αποτυπώσω τις διαπιστώσεις που είχαμε εμείς σαν υπηρεσία στα τόσα χρόνια, τις αναφορές που έγιναν όσον αφορά το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά το θέμα δυνατότητας χρήσεων περαιτέρω και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία που υπάρχει από τη μια και η συσσόρευση, ας πούμε, απαιτήσεων από την αγροτική καλλιέργεια λόγω της ειδικής παραγωγής που γίνεται στην Χαλκιδική, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οδηγείται σε μια κατάσταση λίγο πολύ, ας πούμε, να μην το πω πανικού, αλλά έξαρσης. Εγώ προηγουμένως την μετέφρασα σε εμφύλιο εσωτερικό πόλεμο για τη διεκδίκηση του νερού, γιατί όταν φτάνουμε να αντιμετωπίσουμε καταγγελίες μεταξύ οικογενειακών για την ύπαρξη γεώτρησης και τη δυνατότητα χρήσης, καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο έχει οξυθεί το θέμα της δυνατότητας πρόσβασης στο νερό και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω. Δεν είναι μακριά δηλαδή η αναφορά που λέγανε ότι ο τρίτος παγκόσμιος θα γίνει για το νερό. Μην νομίζετε ότι θα γίνει μεταξύ Ισραηλιτών και του υπόλοιπου κόσμου. Θα το ζήσουμε και πολύ γρήγορα. Βλέπετε ότι θα επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση τα επόμενα χρόνια και χρειάζονται άμεσες λύσεις? Καταρχήν πιστεύω ότι το θέμα της κλιματικής κρίσης δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα φύγει. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο εμφανίστηκε περιστασιακά και μέσα σε ένα-δύο χρόνια θα εξαφανιστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσει και αν δεν βρεθεί τρόπος σε μεγαλύτερη κλίμακα του να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, θα επιβαρύνει όχι μόνο το θέμα νερού και το θέμα της ατμόσφαιρας και το θέμα της ύπαρξής μας γενικά σαν ανθρώπινο γένος επάνω. Άρα που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει αυτοί που παίρνουν τις υψηλότερες αποφάσεις να σκύψουν επάνω στο πρόβλημα πιο σοβαρά και να γίνει μια συνεργασία, ας πούμε, μεταξύ κρατών προκειμένου να επιληθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το λύσουμε εμείς ένα μικρό κράτος στη Μεσόγειο. Το θέμα της ομιλίας μου αφορούσε την προσαρμογή της ελιάς στην κλιματική αλλαγή.
Και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκα στην Κοντολιά Χαλκιδικής, που είναι η κρατούσα ποικιλία στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ποιες είναι μεγάλες προκλήσεις για την καλλιέργεια και τα μεγάλα προβλήματα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Κυρίως αναφέρθηκα στις υψηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και στο πρόβλημα της διαχείρισης του νερού. Και ταυτόχρονα προσπάθησα να προτείνω κάποιες λύσεις, καλλιεργητικές τεχνικές, που να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Και τελείωσα με κάποιες προβλέψεις για το μέλλον. Ποιες ήταν ποιες? Οι προβλέψεις έχουν να κάνουν με την δυνατότητα που έχει το δέντρο να προσαρμοστεί τα επόμενα χρόνια στις συνθήκες αυτές. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα δέντρα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή με διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές. Θεωρείτε ότι είναι βιώσιμο να διατηρηθεί όλος αυτός ο όγκος της μονοκαλλιέργειας στη Χαλκιδική με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον υδάτιο ορίζοντα αυτή τη στιγμή? Ναι, νομίζω ότι η καλλιέργεια είναι σε ένα σταυροδρόμι. Και είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η καλλιέργεια της Κοντολιάς της Χαλκιδικής, γιατί έχει φοβερά μειονεκτήματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν σημαντικά κάποια μειονεκτήματα τα οποία επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή και νομίζω ότι συντονισμένα πρέπει να δουλέψουν και η παραγωγή αλλά και η πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.